Γιατί είναι οι δύο υπουργικοί, έτσι, είναι διαφορετικές έννοιες. Ο κ. Ευπήρης Τηλιαρίδης, γιατί περί αυτού πρόκειται στην ουσία, εζήτησε κατά την παρουσίαση του βιβλίου του να ιδρυθεί, να συσταθεί μια διακομματική επιτροπή προκειμένου να επιλύσει τα θέματα. Σε αυτό το θέμα έχω να πω το εξής. Διακομματική επιτροπή το 1990, όπως ξέρετε, έγινε. Και μάλιστα η Ακαδημία Αθηνών σύνταξε μια περίφημη και εξαιρετική μελέτη κατά ΕΜΕ για το θέμα αυτό υπό την πρωθυπουργία του Μητσοτάκη τότε και άλλων αρχηγών. Αυτή η μελέτη βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής, την έχω εγώ στα χέρια μου, όποιος θέλει μπορεί να τη διαβάσει. Άρα πιστεύω ότι αυτά που υπάρχουν μέσα στη μελέτη αυτή, το πώς μπορεί να έρθει ανάπτυξη στην περιοχή και πώς μπορεί να γίνουν υποδομές, όλα έχουν καταγραφεί. Πέρα από αυτό δεν χρειάζεται τίποτα η περιοχή. Η διακομματική, άμα είναι να κάνουμε για να ανατρέψουμε δημογραφικά στοιχεία, διακομματική, άμα είναι να κάνουμε προκειμένου να γίνονται άλλης φύσης παρεμβάσεις στα ανθρώπινα και μειονεκτικά δικαιώματα, τούτο σαφέστατα δεν θα γίνει αποδεκτό από μένα αλλά και από κανέναν δημοκράτη στην Ελλάδα. Τώρα, η κυβέρνηση δεν αποφάσισε για διακομματική, αποφάσισε για διυπουργική. Τι είναι η διυπουργική? Είναι σύμμαξη διαφόρων υπουργείων, τον οποίο ανακοινώθηκε έτσι, ότι θα έρθουν στη Θράκη, θα εξετάσουν και θα εξαγγείλουν κάποια αναπτυξιακά μέτρα. Στη διυπουργική επιτροπή, εμείς οι βουλευτές αντιπολιτεύσεως δεν κληθήκαμε, δεν ερωτηθήκαμε, υπουργοί δεν είμαστε, στην κυβέρνηση δεν συμμετέχουμε, ούτε απόφαση, άποψη από εμάς ζητήθηκε. Συγκεκριμένα, οι απόψεις μας όμως για την ανάπτυξη της περιοχής, τόσο προσωπικές οι δικές μου, όσο και του κόμματός μου, είναι γνωστές. Και εμείς αναμένουμε τώρα ως ποτάμι, και εγώ αναμένω ως ηλιά, να δω κατά την επίσκεψη υποτιθέμενη διυπουργική στην Θράκη που θα γίνει σε 15-20 μέρες, να υπάρξουν, να ανακοινωθούν όντως θετικά μέτρα για τον νομό μας, να αφορά όλο το πληθυσμό, πρωτίστως να υπάρξει η εξαγγελία συμμόρφωση της Ελλάδος στην οδηγία, στην απόφαση του Χόγα και να δοθούν 3 ευρώ στο καπνό επιδότηση, το οποίο παρανόμως παρακατούνται, όχι παρανόμως, με δικιά της βούληση η Ελλάδα δεν τα δίνει, γιατί έτσι θέλει να γίνει αυτή η εξαγγελία, να γίνουν εξαγγελίες για άλλα θέματα, για τη βιομηχανική ζώνη μας, για όλους τους αγρότες μας, για την καταπολέμηση της ανεργίας, να μας πει και η κυβέρνηση γιατί δεν επικυρήσει ακόμα το Voyager. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για Voyager, ναι, για καταπολέμηση ανεργίας, δεν το έχει προκηρύξει. Περιμένουμε να δούμε. Και όταν θα δούμε τι αναπτυξιακό τόνο, ρυθμό θέλει η διυπουργική να δώσει στην Θράκη, θα τοποθετηθούμε μετά. Έτσι. Ίσως κάνουμε μια άλλη συνέντευξη, ίσως κάνουμε μια δήλωση. Αλλά πρέπει να αφήσουμε τώρα την κυβέρνηση να δούμε τι θα πει.